Τώρα, κυρίες και κύριοι, στο πλαίσιο των δράσεων όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία, συγκεντρώσαμε και σήμερα 10 μεγάλες σακούλες με φάρμακα και υγειονομικό υλικό στην Αττική για τους άπορους και ανασφάλιστους οικονομικά δύνατους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη τα φάρμακα αυτά. Όπως κάθε φορά, έτσι και σήμερα, δεκάδες ευαισθητοποιημένοι συμπολίτες μας στήριξαν την πρωτοβουλία του Sky «Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία», φέρνοντας φάρμακα και υγειονομικό υλικό στην Εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Μοσχάτο. Όλοι έχουμε φάρμακα περισσεύμα στο σπίτι και τα πετούν οι περισσότεροι. Είναι πολύ σωστό να γίνονται όλα αυτά και να ο καθένας με το ανάλογο, το ελάχιστο που μπορεί, να συμμετέχει. Εγώ ό,τι είχα σπίτι, τα έφερα πάντως. Η ώρα είναι 11:30 και έχουμε συγκεντρώσει ήδη 7 μεγάλες σακούλες με φάρμακα. Πολίτες από κάθε γωνιά της Αθήνας για ακόμα μία φορά στήριξαν την προσπάθειά μας και μας βοήθησαν να γεμίσουμε 10 μεγάλες σακούλες με φάρμακα και υγειονομικό υλικό και ένα αναπηρικό αμαξίδιο που θα παραληφθούν από ιατρούς του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών για το Ιατρείο της Κοινωνικής Αποστολής, όπου και θα γίνει διαλογή και κατηγοριοποίησή τους. Η συνδρομή του λαού του Μοσχάτου φαίνεται σημαντική. Ήδη ορθοπαιδικά, ήδη καροτσάκια για αναπήρους έχουν έρθει. Νομίζω ότι η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί και συνεχίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι ανασφάλιστοι δεν είναι μόνοι τους, είμαστε όλοι μαζί. Πολύ καλό, γιατί τα φάρμακα που πετάμε μπορεί να τα μαζεύουν και να πάνε σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.